Καλημέρα σας. Την περασμένη Δευτέρα, στις 14 Ιανουαρίου, διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019, όπου κόψαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Επ' ευκαιρίας, λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους συμπολίτες να έχουν υγεία, χαρά και ευτυχία, να έχουν προκοπή επαγγελματική, οικογενειακή και προσωπική, και μια και είναι και μια χρονιά εκλογική, εκλογικών αναμετρήσεων σε όλες τις βαθμίδες που ορίζει η δημοκρατία μας, ας μας φωτίσει λοιπόν ο Θεός να κάνουμε τις σωστές υπεκλογές ώστε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Συζητήσαμε λοιπόν δύο συνεδριάσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήσαμε αποκλειστικά το θέμα όπως ορίζει και ο Καλλικράτης για τον προϋπολογισμό του 2019. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια διαφορετική τοποθέτηση σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε την Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών που ήταν εκεί διάφορους κωδικούς, γιατί σαν προϋπολογισμός που έφτιαξε η Δημοτική Αρχή, αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι δεν έχει όραμα. Και βεβαίως ήταν κάτι αναμενόμενο, διότι ο προϋπολογισμός έρχεται από το τεχνικό πρόγραμμα, που είναι ο προάγγελος, ο προθάλαμος του προϋπολογισμού, όπου και εκεί είχαμε τοποθετηθεί αναλυτικώς, θα το θυμάστε, για το μη όραμα που έχει η Δημοτική Αρχή, αλλά και για ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να πούμε ότι αγγίζει το μηδενισμό ως ελάχιστα. Αυτό που είπαμε εμείς στον Δήμαρχο είναι ότι μπορεί να μην έφερε καθυστερημένο τον προϋπολογισμό, αλλά επί της ουσίας για μας έπρεπε να κάνει έναν απολογισμό. Απολογιό προς τους πολίτες για τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά και δεν έκανε και για τις προσδοκίες που έδωσε στον κόσμο και την ελπίδα που δεν πραγματοποίησε. Ήταν ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, μια προεκλογική συζήτηση. Όλοι λίγο πολύ εκφράσανε τις αντιθέσεις τους όσον αφορά την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εμείς για το λόγο που προαναφέραμε ψηφίσαμε παρόν. Βέβαια, πραγματικά υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν έτσι λίγο να εξοργίζεσαι όταν βλέπεις παράταξης αντιπολίτευσης όπως είναι του κυρίου Τζούμι να κατηγορεί τον κύριο Παυλή, του οποίου ο ίδιος ανέβηκε στην εξέδρα και τον βοήθησε να βγει δήμαρχος, και σήμερα εμείς ζούμε και βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι λοιπόν άμυλος των ευθυνών του όταν κάποιος βάζει πλάτη για μια αποτυχημένη διοίκηση. Όπως και αν έχει, θεωρούμε ότι ο Δήμαρχος μετά την τοποθέτησή του δεν έχει πάρει το μήνυμα από τους πολίτες το τι συμβαίνει και τι νιώθουν και βιώνουν καθημερινά με την καθημερινότητά τους, και πιστεύουμε ότι ζει στο δικό του πλασματικό κόσμο και ότι πολύ σύντομα η απερχόμενη αυτή Δημοτική Αρχή και αυτός ο απερχόμενος Δήμαρχος θα πάρουν το μήνυμά τους στις εκλογές του Μαΐου από τον σοφό λαό. Όσον αφορά την επόμενη συνεδρίαση, η οποία είχε τρία θέματα εκτός συνεδρίασης διάταξης και περίπου 17-18 θέματα τακτικά, αυτό που είχε ιδιαίτερη αξία και μόνο να συζητηθεί ήταν όσον αφορά το σχέδιο, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Μας είχαμε φέρει και το μελετητή, ένα σχέδιο το οποίο η παράταξή μας το Μάρτιο του 2016 το κατέθεσε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε ένα θεσμικό χώρο, με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Το καταθέσαμε και στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμαρχο, διότι αυτό είναι ένα μέρος του ΠΕΣΔΑ και του ΕΣΔΑ, δηλαδή της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν έρθει, το οποίο κανείς δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά, παρά μόνο το μόνο που αλλάζει είναι η χωροθέτηση και τα συγκριτικά στοιχεία του κάθε Δήμου. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μια μελέτη το Μάρτιο του 2016 με κόστος μηδενικό για τους πολίτες. Η ίδια μελέτη μας είπαν προχθές ότι στήριξε περίπου 20.000 ευρώ. Είναι ακριβώς η ίδια μελέτη. Για να μην παρεξηγηθούμε, είναι ακριβώς η ίδια μελέτη. Και μάλιστα αυτή η μελέτη δεν έχει το μηδενικό υπόλοιπο που ο κ. Παυλής έλεγε. Έχει ένα 18% υπόλοιπο, όπως μας είπε ο μελετητής του. Επιμένει λοιπόν να το κάνει αυτή τη μελέτη να την υλοποιήσει στο Μεγαβούνι. Και βεβαίως στο Μεγαβούνι είναι η μεριά εκείνη στην οποία ένα σωρό χρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις 600.000 του κυρίου Τσιρόνη έχουν δαπανηθεί κυρίως σε μελέτες και άλλων
ανθρώπων που είχαν έρθει από τη Σουηδία στο παρελθόν και από το Βιετνάμ, δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι το σύνολο των μελετών σήμερα είναι 100.000 ευρώ, ενώ μπορούσαν να την κάνουν με μηδενικό κόστος και να αξιοποιήσουν τη δική μας μελέτη σε ένα χώρο στον οποίο δεν ξέρουμε τελικά αν θα λειτουργήσει. Και το υπόλοιπο τελικά που θα πάει στην Παλαιόχωνη, εκεί που θα γίνει το έργο συντέρου. Αυτά δηλαδή που λέγαμε εδώ και 3 χρόνια ως παράταξη, έρχονται σήμερα να υλοποιηθούν. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πρέπει να τονίσουμε ότι για αυτό το θέμα που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο και οι πολίτες έχουν πληρώσει εκατομμύρια ευρώ και ακόμα λύση δεν έχουμε, δεν είναι και άμυρο των ευθυνών της σημερινή κυβέρνηση, η οποία ήρθε τον κύριο Τσιρόνης κατ' εντολή του κυρίου Τσίπρα, έδωσε κρίματα στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι βγήκαν απέναντι από την περιφερειακή αρχή, το έργο απεντάχθηκε και επανεντάχθηκε με νέους όρους για να κάνει το δικό του παιχνίδι η σημερινή κυβέρνηση με τον κύριο Κλαμπουράδη. Δυστυχώς λοιπόν αυτά ζούμε στην Ελλάδα που έχει κρίση, στην Ελλάδα τη φτωχή που λέμε, συνεχίζονται οι ίδιες πρακτικές του παρελθόντος. Στα θέματα προημερής αδιάταξης που συζητάμε στη διαδικασία ερωτήσεων και τοποθετήσεων, θέσαμε και εκεί πέρα 2 θέματα. Το πρώτο είναι τι γίνεται με το πυροδότημα Μαλιαροπούλου που είναι στην πλατεία την κεντρική, το Dozen που εδρεύει η επιχείρηση Dozen. Είναι μετά από διαδικασίες που είχε κάνει η παράταξη, βγήκε λοιπόν η δικαστική απόφαση, βγήκε το πόρισμα των όρκων των ελεκτών, ξέρουμε ποιο είναι το πίστομο που πρέπει να ξεκινήσει η δημοπρασία. Η δημοπρασία η δημοτική αρχή δεν κάνει, χρήματα εμείς χάνουμε, αυτά πάνε στις κοινωνικές δομές. Ας κρίνει λοιπόν ο λαός, γιατί απάντηση από την δημοτική αρχή συγκεκριμένη δεν πήραμε. Ένα θέμα που έχει προκύψει είναι η ΚΑΔΗ, έχουν έρθει καινούργιοι ΚΑΔΗ απορριμμάτων. Δεν υπάρχει σχέδιο. Πριν 2 χρόνια μας είχε πει ο κ. Στότης ότι θα φέρει το σχέδιο. Τελικά μας απάντησε ο κ. Παπαδημητρίου προχτές ότι τώρα το ετοιμάζουν το σχέδιο, γιατί ο καθένας, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει να βάλει τον κάδο στο σπίτι του. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας σχεδιασμός, πού θα τοποθετηθούν οι παλιοί ΚΑΔΗ, πού θα πάνε οι καινούργοι και χωροθέτηση αυτών, ώστε να μην υπάρχουν κόντρες μεταξύ των συμπολιτών μας στις πολυκατοικίες που μένουν. Και κλείνω λέγοντας ότι στον προϋπολογισμό υπήρχαν 600.000 ευρώ μισθώματα που πληρώσαμε παραπάνω για το κτίριο που εδρεύει στην οδό Λαγοπάτη. Αυτά είναι μετά από δικαστική απόφαση στην οποία ο Δήμος δεν έστειλε δικηγόρο. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γιατί δεν έστειλε δικηγόρο. Χάσαμε λοιπόν τη δίκη. Πληρώνουν οι πολίτες 600.000 ευρώ για μισθώματα τα οποία είχαμε αρχικά μειώσει ως η προηγούμενη δημοτική αρχή και ο ενδιαφερόμενος πήγε και τα διεκδίκησε. Αυτά εγγραφήκαν στον προϋπολογισμό, θα πληρωθούν όμως, πληρώνονται και πάρα πολλά άλλα τέτοια λάθη της δημοτικής αρχής. Εμάς η δημοκρατία μας δίνει όπλα, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, η δημοτική αρχή δεν το κάνει και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να τα καταγγέλνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.